Δεύτερο σημαντικό είναι ότι χθες υπήρχε μια εκτίμηση στη Δημοκρατική Αριστερά, σας την είπα και πριν, απέναντι στην εκποίηση των υποδομών της ΔΕΗ. Δεν είχατε την αυστηρότητα όμως για ανθρώπους που πήρατε εσείς από άλλα κόμματα. Τι εννοείτε? Για αυτούς που χτίζουν καριέρες. Τι εννοείτε? Λέω, πήρατε και εσείς. Λέω, αξιολογούνται όλοι. Πήρατε και εσείς αξιολογούνται όλοι. Από άλλα κόμματα, πήρατε. Μα σας είπα, αξιολογούνται όλοι. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι χθες η Δημοκρατική Αριστερά. Δηλαδή, γιατί να το στιγματίσει τον Ψαριανό ότι ενδιαφέρεται για την καριέρα? Δεν το ξέρω, λέω. Κρινόμαστε όλοι, κύριε Οικονομέα. Κρινόμαστε όλοι, λέω. Δεν έχω να πω, ας πει ο ίδιος. Κρινόμαστε όλοι. Λες, αλλά ρίχνεις, ας πούμε, και το μελάνι. Με ρωτάτε να σας πω τη γνώμη μου. Σας λέω τη γνώμη μου, κάτι δεν σας αρέσει. Πετε μου τι δεν σας αρέσει, θα το διορθώσω. Σε τσιγκλάμετε, ναι, άσε το αραντέ. Εμείς δεν είμαστε για να σε διορθώνουμε. Εδώ. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω. Εσύ προσπάθησε να μας διορθώσει. Κύριε Οικονομέα, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι χθες η Δημοκρατική Αριστερά πήρε μια σοβαρή πρωτοβουλία και θέλω να την πω στην εκπομπή σας. Εμείς αποφασίσαμε να απευθυνθούμε με δύο επιστολές, ενώ να ανοίξουμε το διάλογο, καταρχήν με τις δυνάμεις κεντροαριστερά, Πασόκ, Ποτάμι, Οικολόγους, για να βάλουμε τα ζητήματα της ανασυγκρότησης αυτού του χώρου. Και από την άλλη, θα στείλουμε και μια επιστολή στο ΣΥΡΙΖΑ για τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τα σημαντικά. Και όχι τα παραπολιτικά, εσείς, τι κάνει ένας βουλευτής, τι λέει ένας. Είναι η εντύπωση που έχουμε ότι είσαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά με το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό θέλω να πω τώρα. Προσέξτε. Εδώ δημιουργείται, σας είπα στο προηγούμενο θέμα για τη ΔΕΗ, φτιάχτηκε μια αφήγηση ότι όσοι είχαν διαφορές τακτικής, περίπου μπορεί να θέλανε και την εκποίηση της ΔΕΗ. Τώρα φτιάχνετε. Όχι εσείς, με αλφαγιώτα. Μια νέα αφήγηση ότι η Δημάρχη το έχει στρίψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα πώς το έχει στρίψει στο ΣΥΡΙΖΑ όταν βάζει καταρχήν το ζήτημα της ανασυγκρότησης κεντροαριστεράς, αλλά τοποθετείται και στην ανάγκη μιας εναλλακτικής πρόοδος. Με αφορμή αυτό που θα στείλετε την επιστολή για την προοδευτική διακυβέρνηση. Για τη Δημοκρατική Παράταξη που θα κάνει ο συνέδριο Βενιζέλο, θα σα καλέσει, θα πάτε. Θα κάνω. Εμείς δεν πάμε σε συνέδριο άλλου κόμματο. Εμείς λέμε να γίνει. Μα δεν είναι άλλου κόμματο, είναι ιδρυτικό παράταξη. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει ακόμα. Άκουσα και τον κύριο Παπαδάκη. Ό,τι έχουν καταλάβει. Α, το καταλάβουμε πρώτα. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι κάτι σχετικά απλό. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά είναι σχετικά απλό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ισχυρή κεντροαριστερά στην Ελλάδα, αυτόνομη, η οποία να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο να συγκρούεται με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και σε αυτή τη βάση να συζητήσει και για την επόμενη μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να πείτε κάτι. Μετά το 1,5% που πήρατε σε ευρωεκλογές, τι άλλαξε στην πολιτική σας? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, περίπου τα ίδια λέγατε και έχετε πια συνέπεια. Να σας πω δύο αλλαγές που έχουμε κάνει. Λίγο πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω δύο αλλαγές που έχουμε κάνει. Ρωτάτε τι από αυτά τα οποία οδήγησαν στην ΙΤΑ, που βάλαμε μυαλό και τι προσπαθούμε να αλλάξουμε. Σας απαντώ. Πρώτον, προσερχόμαστε στο διάλογο της κεντροαριστεράς. Όπως θυμάστε την προηγούμενη φορά, είχαμε εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις και είχαμε βάλει κάποια ζητήματα τα οποία ήταν, ας πούμε, σαν προαπαιτούμενα. Δεν βάζουμε δηλαδή, πού δηλαδή, θα πάτε με τον Πασόκ να συζητήσουμε. Και δεύτερον, δεν απαντάμε στο θέμα της κυβερνητικής εναλλακτικής λύσης με το ούτε-ούτε. Δεν μας ενδιαφέρει είτε είναι ο Σαμαράς είτε είναι ο Τσίπρας. Απαντάμε και λέμε ότι μας ενδιαφέρει μια σύγκληση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς σε μια κατεύθυνση η οποία συγκρούεται με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτή κατά τη γνώμη μια εξέλιξη των συζητήσεων που έγινε. Άρα αποκλείεται την ξανά συνεργασία με τη. Εκτιμούμε δηλαδή ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρετεί νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Οπότε αποκλείεται αυτό. Από τα πράγματα δυσκολεύει ένα σχέδιο. Και δεν αποκλείεται καθόλου τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Αυτό είναι μια αλλαγή όντως. Μια αλλαγή μεγάλη. Σε προγραμματική βάση. Και με ισχυρή και τη θέση σας ότι το Πασόκ έχει ενσωματωθεί στην στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του Νεοφιλελευθερισμού δεν έχει αλλάξει. Σας λέω, το Πασόκ, όπως ξέρετε και τα παρουσιάσατε και πριν, πάει σε συνέδριο. Εμάς μας ενδιαφέρει να αντιστοιχίσουμε τη συζήτηση που γίνεται σε Δημάρ με την αντίστοιχη συζήτηση που γίνεται στο Πασόκ. Παρακολουθώ και διαβάζω στις εφημερίδες σήμερα, λέω εδώ το έθνος που έχω, την αντίστοιχη συζήτηση που γίνεται στο Πασόκ. Ναι, ας καθίσουμε στο τραπέζι να τα συζητήσουμε. Όλοι μαζί. Να δούμε πώς η κεντροαριστερά. Είναι μια αλλαγή, διότι ως τώρα έλεγε ότι ο Πασόκ δεν μιλά μαζί, δεν είναι ενσωματωμένο στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Μας ενδιαφέρει όμως, και αυτό είναι, αν θέλετε, η συνέχεια στην πολιτική μας, ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει μία βάση. Συμφωνώ. Και ισχυριζόμαστε ότι αυτή η βάση πρέπει να συγκρούεται με τις νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές πολιτικές. Κάτι τελευταίο. Τι να αποφασίσω για τον Κροκόδηλο. Θέλω, διότι είναι το νούμερο ένα θέμα.